Μόνο, Δολιανά, παρακαλώ. Πέγγι Μπρούσαλη. Στην Αρκαδία και στις ομορφιές της. Πανέμορφο μέρος, δεν βλέπω χιόνια βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Πέγγι. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Χιόνια όχι, δεν υπάρχουν εδώ, μίχλι έχουμε. Αυτό το τοπίο το υπέροχο που βλέπετε, Κατάφυτο, ένα πανέμορφο χωριό που είναι εδώ στην Αρκαδία, με αρκετό κόσμο, είναι από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής. Φυσική ομορφιά, τα σπίτια όπως βλέπετε πέτρινα, το περιβάλλον καταπληκτικό, η θέα καταπληκτική, όπως και η φιλοξενία εδώ των κατοίκων που περιμένουν τον κόσμο και τους περιποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Είναι από τα πανέμορφα χωριά κυριολεκτικά. Σήμερα βέβαια δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη το χιόνι. Στο Μέναλο μόνο χιόνισε και έχουν ανοίξει εκεί και οι πίστες και όλα. Να σας πω ότι είναι χωριό το οποίο το προτιμούν και οι οικογένειες αλλά και οι άνθρωποι έτσι, οι οποίοι προτιμούν να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν λίγο, να είναι στην ησυχία τους. Εδώ είμαστε τώρα σε μια ταβέρνα, θα μπούμε σιγά σιγά της περιοχής. Ένας χώρος όπου μαγειρεύουν παραδοσιακά φαγητά. Ναι, να χαμηλώσουμε λίγο τηλεόραση, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, μας έχουν εδώ υποδεχθεί και ο κύριος Παναγιώτης και η κυρία Αντωνία για να μας πούν για το χωριό τους, να μας πούν δύο πράγματα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Λοιπόν, τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, στα Δολιανά, και τι προσφέρετε εσείς στους ανθρώπους που προτιμούν το χωριό σας? Στα Δολιανά έχουμε ένα πακέτο με διαμονή, με φαγητό, με διάφορες δραστηριότητες, πεζοπορίες, έχει πολύ ωραία μονοπάτια. Το σίγουρο είναι ότι έχετε το τζάκι εδώ, έτσι. Ναι, το τζάκι. Σαν μαγαζί, σαν δουλειά προσφέρω ένα καλό φαγητό στον κόσμο. Έχω 23 χρόνια εδώ. Αρέσω ακόμα στον κόσμο. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια να κρατήσω την πελατεία μου. Προσφέρω στον κόσμο παραδοσιακά φαγητά. Πίτες, όλα αυτά γίνονται, τα φτιάχνουμε στο μαγαζί. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη και Νίνα, είναι ότι εδώ στο χωριό και στην Αρκαδία γενικότερα ο κόσμος έρχεται. Υπάρχει έτσι προσέλευση και δουλεύετε, έχετε δουλίτσα. Πολύ καλά, ναι, δόξα τω Θεώ. Και ειδικά φέτος κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ελάτε να μας δείξετε τι έχετε ετοιμάσει εδώ σήμερα με τα παραδοσιακά της περιοχής. Και να πω ότι τα μαγειρεύει η κυρία Αντωνία, να το πω αυτό, έτσι. Ναι. Καλημέρα, κυρία Αντωνία. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, ακούμε. Τι έχουμε εδώ? Τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια. Μην μας τα περνάτε έτσι γρήγορα. Τυροπιτάκια. Μπράβο, Πέγγι. Με φίλο δικό μας που το ανοίγει η γυναίκα μου. Ναι. Τα τυροπιτάκια, τα χορτοπιτάκια με το ίδιο τρόπο. Ναι. Τα οποία τα τηγανίζουμε μετά. Φτιάχνουμε διάφορα φαγητά μαγειρευτά κατσαρόλας. Αυτό έχουμε αγριογούρνο στιφάδο. Ναι. Χοιρινό λαγωτό που είναι ένα αρκαδικό παραδοσιακό φαγητό. Είναι γιατί κάνει κρύο και θέλουμε κάτι να ζεσθενόμαστε και με λίγο κρασάκι. Κοκόρια από εδώ από το χωριό μας με χυλοπίτες, με μακαρόνια χοντρά. Και τις ώρες φαγητά. Η εντύπωσή μου είναι ότι ο κόσμος φεύγει ενθουσιασμένος από το χωριό μας και από το μαγαζί μου. Χρυσοχέρα η κυρία Αντωνία Πέγγι. Από μέτριες μέχρι χαμηλές. Είναι χρυσοχέρα πραγματικά, χαμογελαστή. Ετοιμάζεται και για τη γιορτή του Κάστανου, να σας πω και αυτό, αρχές Νοεμβρίου. Δεν σταματάει μόνο στα φαγητά, έχει και γλυκά. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι προσφέρει πολλά εδώ η κυρία Αντωνία και εσείς βέβαια που διατηρείτε το χώρο. Τα προτιμούν εδώ τα παραδοσιακά, το αγριογούρου να σου πω το προτιμούν. Ναι, να το φάνε. Ναι. Και μας είναι πολλές παρέες που κάνουμε μονοήμερες εκδρομές και από Αθήνα μας παίρνουν τηλέφωνο να τους ετοιμάσουμε κάτι μαγειρευτό και έρχονται, κάθονται και μετά ξαναγυρνάνε. Αρκετές μονοήμερες τις εκδρομές Αθηναίων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, απορίες. Απορία πρώτη. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Κάποιες απορίες. Δημήτρη. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Εμείς έχουμε δύο χωριά. Mm-hmm. Τα Άνω Δολιανά και τα Κάτω Δολιανά. Το χειμώνα πηγαίνουν όλοι κάτω. Είμαστε εδώ εμείς που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Mm-hmm. Είναι στη θάλασσα για να αποφύγουν το κρύο κυρίως. Ναι. Σαν χυμαδιά ξεκίνησαν παλιά που είχαν πρόβατα. Τώρα η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων είναι στα κάτω δουλειά περισσότερο από τα πάνω. Ναι. Είμαστε στα 1050 υψόμετρο κύριε Παναγιώτη. Εμείς εδώ και υπάρχει χώρος να επαγγελματικά να ασχοληθούν και άλλα άτομα που πρέπει mm-hmm. να κάποια στιγμή να ξεκινήσουν να ασχολούνται. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχετε χέρια να βοηθήσουν στην ουσία. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της επαρχίας τουλάχιστον. Mm-hmm.
Είναι ένα πρόβλημα, γιατί και εμείς τώρα μεγαλώνουμε ηλικιακά και αρχίζουμε να κουραζόμαστε. Θέλετε βοήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, Νίνα. Μας άνοιξε η όρεξη με τα φαγητά που είδαμε από διαχειρός κυρίας Αντωνίας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι και η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού εκεί και στα Ανοδολιανά. Αυτό που προτιμά ο κόσμος ερχόμενος εκεί να πάει. Πανέμορφη και περιοχή και ευγενέσατε και οι άνθρωποι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Πρωί-πρωί έκανα να μας μαγειρέψουν και να μας ετοιμάσουν. Να μας αδείξουν. Τουλάχιστον τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.